σας και από μένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που συντονίζω αυτό το πάνελ. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, κυρία Ελένη Γαζή, ας ξεκινήσουμε από εσάς. Όταν ήσασταν ακόμα πιο νέα, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας, επιλέξετε κάποιες στιγμές να πάτε ενάντια στο ρεύμα. Μπορείτε να μας πείτε μια δική σας ιστορία. Σήμερα το να πηγαίνεις ενάντια στο ρεύμα είναι αποδεκτό και συνηθίζεται ή είναι κατακριτέο και αντιμετωπίζεται με απάθεια από το κοινωνικό σύνολο. Θα βγάλουμε καμία. Μιλάω. Με ανοιχτό. Ένα. Είναι ανοιχτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ράνια, για την ερώτησή σου. Θα ήθελα, πριν αρχίσω όμως, να πω κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Μαζί με τις ευχαριστίες μου για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα να μιλήσω σε ένα κόσμο που έχει αυτιά για να ακούσει, γιατί πολλές φορές μιλάμε σε αυτιά που δεν ακούν, θέλω να ευχαριστήσω και να πω ότι από το ύψος της ηλικίας μου και τις εμπειρίες που έχω περάσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να παρακολουθήσεις την πορεία κάποιων ανθρώπων, συγκεκριμένα του Αλέξανδρου και του Θάνου, που όταν τους πρωτογνώρισα ήταν στην πρώιμη νεανική τους ηλικία και που τους είδα να σχεδιάζουν και να σκέφτονται στο γραφείο της ΠΕΠ και ΕΛΙΞ τότε τι θα κάνουν και μιλάγαν για διαβολικά σχέδια. Και βεβαίως, μέσα από αυτή τη συνεργασία που κάνανε οι δυο τους και εγώ άκουγα, δεν μίλαγα για να δω τι είναι το διαβολικό, τέλος πάντων. Είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Μέσα στα χρόνια εξελίχθηκαν, μάθανε, κάναν λάθη και γι' αυτό τους ευχαριστώ και χαίρομαι που είχα τη δυνατότητα να τους δω, παιδιά, και να τους βλέπω και σήμερα. Οπότε, ξαναγυρίζω στην ερώτησή σου, ήθελα να ακουστεί αυτό για τον Θάνο και τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος ήταν 19 ετών όταν ήρθε στην έλλειξη να κάνει κάτι εθελοντικό. Λοιπόν, αν πήγα κόντρα σε κάτι, ήταν ακριβώς η ερώτηση. Λοιπόν, όταν ήσασταν ακόμα πιο νέα, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας, επιλέξετε κάποιες στιγμές να πάτε ενάντια στο ρεύμα? Επιλέγω να πάω ενάντια στο ρεύμα από παιδί. Ήμουνα άτακτο, κακό παιδί. Πήρα πολλές τιμωρίες. Όμως συνεχίζω. Και συνεχίζω και τώρα που είμαι εκτός αυτών των ηλικιών που είναι πιο ενεργές. Να πω μια ιστορία, να πω ότι μέσα από τις αταξίες μου είναι να σκεφτώ ότι θα μπορέσω να εμπνεύσω και να φέρω ανθρώπους κοντά να κάνουμε κάτι σημαντικό. Και έτσι ξεκίνησε πριν 37 χρόνια μια οργάνωση, λέγονταν στην αρχή προγράμματα εθελοντικής εργασίας και τώρα έχουμε το όνομα ΕΛΙΞ. Μέσα αυτά τα χρόνια ήρθαν κοντά μας και πείσαμε και ενεργοποιήσαμε και εμπνεύσαμε χιλιάδες νέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το χιλιάδες μην ακούγεται πολύ μεγάλο, γιατί είμαστε πολλά χρόνια στο χώρο, άρα χιλιάδες. Οπότε ας πούμε ότι αυτό ήταν κάτι που ετόλμησα κάποια στιγμή. Δεν μετανιώνω. Ευχαριστώ. Κι εγώ. Κύριε Λάλα, ο λόγος σε εσάς. Ξέρετε, είναι, κοιτάζα τον τίτλο αυτής της συζήτησης που αφορά τον κόσμο και πού πάμε, πού είμαστε, πού πάμε και τι προβλήματα θα υπάρχουν και επιπλέον η συντονίστριά μας είναι σε μια φάση της ζωής της που πραγματικά ζητάει και από μέρος της γενιάς της βέβαια και τις δικές μας εμπειρίες, πας και δώσουμε κάποια βοήθεια στο τι θα κάνουν αυτές. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτό που ήδη αναφέρθηκε, παράδειγμα δύο ανθρώπων, οι οποίοι στην ίδια ηλικία, 19 χρόνων ο Αλέξανδρος, έτσι, είχε τους ίδιους προβληματισμούς και τι κάνανε, κάνανε αυτό που κάνανε. Άρα, πιθανόν, ένα πράγμα που θα πρέπει να λάβει κανένα υπόψη του είναι ότι θα πρέπει να έχει διαβολικές σκέψεις. Από εκεί ξεκινάμε. Σκεφτόμουν λοιπόν στην ερώτησή σου, Ράνια, και ευχαριστώ για αυτήν, τι θα μπορούσα να σκεφτώ σε κάποια φάση της ζωής μου, θα μπορούσα να πω κάτι ή ποια εμπειρία που να έχει και σχέση και με τον τίτλο αυτής της συζήτησης, που είναι ο κόσμος και πού πάμε. Και θα μπορούσα να υπάρχουν δύο-τρία παραδείγματα που βέβαια το τι σημαίνει ενάντια στο ρεύμα, ουσιαστικά το μεταφράζω, να κάνεις κάτι το οποίο δεν είναι το λογικό ή δεν είναι το συμβατικό.
Όταν τέλειωσα τις σπουδές μου, ξεκίνησα να διδάσκω σε ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική. Οι σπουδές μου ήταν αεροναυπηγός, ασχολούμουν ουσιαστικά στην πολιτεία του Μίσιγκαν, όπου εκεί η μεγαλύτερη και η πιο ζωτική βιομηχανία είναι τα αυτοκίνητα. Το λογικό ήταν να ασχοληθώ με θέματα μηχανολόγου. Πού είμαι. Ετούτης όμως κάποια στιγμή, ύστερα από περίπου ένα χρόνο, είχα μια συζήτηση με ένα φοιτητή μου στο πανεπιστήμιο και μου λέει, για κοίταξε κάποια ωραία πράγματα που κάνω που δεν είχαν τίποτε να κάνουν με τα μηχανικά, αλλά είχαν να κάνουν με την ατμόσφαιρα. Έπρεπε να πάρω μια απόφαση αν θα συνεχίσω να κάνω αυτά που έκανα, παραδείγματος χάρη, βασικές ουσιαστικές δουλειές, όπως παραδείγματος χάρη post-ray, το μείγμα βενζίνης, αέρος μέσα στο καρμπιλατέρ, ή να κάνω αυτό που έκανε αυτός. Δηλαδή να ασχοληθώ ουσιαστικά με τη δυναμική της ατμόσφαιρας. Αποφάσισα λοιπόν, παρόλο που το λογικό εκείνη την εποχή νέος, ένα παιδί 2 ετών, να ακολουθήσω την επεμβατημένη, είπα ότι πιθανόν αυτό το πράγμα να έχει πολύ πιο μεγάλο ενδιαφέρον και να έχει και κάποιες επιπτώσεις που μπορεί να μην είναι άμεσες είτε οικονομικές, αλλά να έχει ουσιαστικότερο βάθος και πραγματικά έτσι εξελίχθηκε και η καριέρα μου και η ζωή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Κύριε Λάλα, να ξεκινήσουμε με εσάς αυτή τη φορά. Ποια είναι, σύμφωνα με την τεράστια εμπειρία σας, η συνταγή της επιτυχίας όσον αφορά τη νέα γενιά, τόσο για τις startups, όσο και για οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό εγχείρημα τη σημερινή εποχή? Πάλι θα προσπαθήσω να συνδυάσω την ερώτηση με τον τίτλο αυτής της συνομιλίας. Ένα από τα πράγματα, και μην ξεχνάμε ότι έχω στα χρόνια που δουλεύω, έχω κάνει διάφορες συνεντεύξεις νέων. Κάποιοι από αυτούς ήθελαν να έρθουν να δουλέψουν μαζί μας. Κάποιοι άλλοι ήθελαν, επειδή ο πατέρας τους γνώριζε κάποιον και μου λέει, αυτός ο κύριος εκεί πέρα μπορεί να έχει κάτι να βοηθήσει, πήγε να τον δεις, να του μιλήσεις. Και ένα από τα πράγματα, το βασικό πράγμα που τους ρωτάω... Επειδή δεν έχεις εμπειρία από μικρόφωνα. Και όμως, επειδή το άκουγα σαν ακροατής το πρωί, όταν το βάλεις πολύ κοντά στην μιλάει, αυτό, γι' αυτό το επί τούτου το είχα κάνει εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και δεν είμαι τραγουδιστής που να κάνω έτσι. Λοιπόν, το βασικό που τους ρωτάω είναι, δεν με ενδιαφέρει τι σπούδασες, με ενδιαφέρει τι ξέρεις να κάνεις. Και το τι ξέρεις να κάνεις ουσιαστικά αφορά τι είδους δεξιότητες έχεις αποκτήσει. Για να το συνδέσω πάλι με το θέμα του κλίματος και της ενασχόλησης μου με αυτό μια ζωή, αν κοιτάξει κανένας τι γίνεται με τους επιστήμονες που ασχολούνται με το κλίμα, για να σας πω μια ιστορία, ξέρω ότι δεν θα φάμε τα 10 λεπτά του επόμενου ομιλητή, αλλά δεν θα την πω αυτή την ιστορία. Μια φορά δούλευα στο Κέντρο Ατμοσφαιρικών Ερευνών στην Αμερική. Ήταν επισκέπτης καθηγητής. Και ήμασταν σε ένα γραφείο, είμαστε τρεις και ήταν δύο συγκάτοικοι μου, ένας εξ δεξιών και ένας εξ αριστερών. Ο εκ δεξιών είχε σπουδάσει κλιματολογία και κυρίως κοίταζε δηλαδή τα στοιχεία, πώς πάνε οι κλιματικές παράμετροι από τότε μέχρι τώρα, και θα πήγαινε να δουλέψει στο Wall Street στην Αμερική, σε χρηματοδοτικές υπηρεσίες. Ο άλλος είχε τελειώσει το διδακτορικό του στα οικονομικά με νομπελίστα και θα πήγαινε στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin να ασχοληθεί με τη μετεωρολογία. Τι ήταν αυτό που ξέραν και οι δύο, πώς να διαχειριστούν χρονοσειρές. Αυτό είναι δεξιότητα. Και ειδικά σε κάποια θέματα που αφορούν το περιβάλλον, επειδή ακριβώς το περιβάλλον είναι τόσο σύνθετο πράγμα, ουσιαστικά τι πραγματικά ξέρεις να κάνεις είναι αυτό που θα πρέπει να μπορέσεις να εξασφαλίσεις για να μπορέσεις μετά να σκεφτείς πού θα το χρησιμοποιήσεις, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, σε ποια περιοχή θα μπορούσες να ασχοληθείς. Αλλά να προσθέσω και το δεύτερο πράγμα που πρέπει να λάβεις υπόψη σου είναι πώς να αποκτάς δεξιότητες, γιατί όπως φαίνεται τώρα, εκείνο που γίνεται είναι ότι τα πράγματα αλλάζουν τόσο πολύ γρήγορα που η δεξιότητα που είχες θα πρέπει είτε να ανανεώνεται ή να βρεις και μια άλλη δεξιότητα που να είναι λιγάκι πιο εύκολη να αξιοποιηθεί στην κοινωνία. Ωραία. Κύριε Ελένη Γαζή,
Την ίδια ερώτηση για εσάς. Πες την πάλι, παρακαλώ. Φυσικά. Ποια είναι, σύμφωνα με την τεράστια εμπειρία σας, η συνταγή της επιτυχίας όσον αφορά τη νέα γενιά, τόσο για τις startups, όσο και για οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό εγχείρημα τη σημερινή εποχή? Χαίρομαι πολύ για αυτή την ερώτηση, γιατί την έχω δει να εκφράζεται μέσα από τα μάτια πολλών νέων, που ενώ ήταν σπουδασμένοι στην αστροφυσική, ας πούμε, σκάβανε σε κάποιο καλντερίμι να φτιάξουν τις πέτρες, ή ενώ ήταν οδοντίατροι, μιλάγανε με μικρά παιδιά για να τα απασχολήσουν τους μήνες του καλοκαιριού. Και το είδα αυτό. Τι θέλανε αυτοί, γιατί ήρθανε? Και εκεί μπόρεσα να πάρω από αυτούς την απάντηση ότι αυτό που θέλουν είναι να τους δοθούν ερεθίσματα, γιατί αυτό που ξέρουν να κάνουν είναι πιο σημαντικό από το τι σπουδάσανε και από τι επιρροές τους φτάσανε να σπουδάσουν αυτά. Και γι' αυτό χαίρομαι που συνομιλούμε έναν νέο άνθρωπο για να δούμε κι εμείς από το έργο που έχουμε κάνει με την τεράστια, όπως λες, την εμπειρία, τι μπορούμε να συμβουλέψουμε. Αυτό που θα πω εγώ είναι ανοχή και αντοχή. Να έχεις από μέσα σου δει τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις και γιατί. Πέρα από σπουδές, οι σπουδές κατά κάποιο τρόπο σε μπάζουν μέσα. Το άκουσες, το από μπαμπά σου, είναι trendy, θα βγάλει λεφτά και σπουδάζεις κάτι. Και μετά με κάποιο ερέθισμα, όπως είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα που δίνει και δεξιότητες και εμπειρίες και επαφές ανθρώπινες με ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την ανάπτυξή μας. Να μην είμαστε μπροστά σε μια οθόνη, να βλέπουμε τη συναλλαγή, τα μάτια, το ύφος. Αυτά λοιπόν είναι δεξιότητες. Εκεί πρέπει να έχεις ανοχή και αντοχή να κάνεις αυτό το οποίο σε δονεί πραγματικά. Γιατί αν δεν σε δονεί, θα αλλάξεις όπως και εσείς αλλάξατε. Οπότε, Ράνια, μπροστά σου είναι. Δικό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταυτίζομαι πάρα πολύ με αυτά που είπατε. Ωραία, λοιπόν. Εάν ήσασταν σήμερα 17 χρονών, ποιο σκοπό σας κινητοποιούσε, τι θα σας ενέπνεε και τι θα συμβουλεύετε τον εαυτό σας? Θα ήθελα κι εγώ και το κοινό μας να μάθουμε από εσάς, κύριε Γαζή. Λίγο πολύ το είπα. Τι θα συμβουλέψω? Ανοχή, αντοχή, επιμονή και κυρίως επαφή με το συναίσθημά σου. Αυτό που λέμε «τι νιώθεις εδώ μέσα», που έχει γίνει και όρος πλέον στην ψυχολογία, είναι πιο σημαντικό από τα πράγματα που είναι γύρω σου και είναι πάρα πολλά που σε απασχολούν. Να δεις τι νιώθεις εσύ. Βεβαίως, πρέπει να ψάξεις εσύ για τις σωστές πηγές που θα σου δώσουν. Δηλαδή, είναι τόσες οι φωνές, ποιον θα ακούσεις? Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα σου κάνει ένα κλικ και θα θελήσεις να προχωρήσεις πάνω σε αυτό? Αλλά οι συμβουλές είναι για τους νέους ανθρώπους. Είναι, τι να πω τώρα, τι να πρωτοπώ? Έχω πάρα πολλές ιστορίες να πω, αλλά δεν θα πάρουμε το χρόνο. 15 λέει εδώ. Άρα θέλω να πω εκεί. Υπομονή, αντοχή και έρευνα. Σήμερα μας δίνονται τόσες ευκαιρίες. Ας τις πάρουμε. Και ας μην έχουμε τις ταμπέλες. Η ΜΚΟ είναι κακές, το επάγγελμα θα σε πνίξει, το κάπνισμα σκοτώνει. Να τα ακούμε και να τα μαθαίνουμε μόνοι μας. Αυτό. Και πολλά. Κύριε Λάλα, θα θέλαμε την απόψή σας αντίστοιχα. Ακριβώς. Να την επαναλάβω? Όχι. Τέλεια. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που είπε η συνομήτρια μου. Την αντοχή. Αλλά την αντοχή με την εξής έννοια. Να έχει κάποιος υπόψη του ότι εμπρότης λόγω ηλικίας έχει μπροστά του χρόνο. Και δεύτερον, ότι αυτός ο χρόνος μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Ένα εκ των οποίων είναι ξεκινάς κάτι που σου αρέσει και καθοδόν βλέπεις ότι πιθανόν να μην έχει να σου δώσει αυτά που νόμιζες ότι το ήθελες. Έχεις τον χρόνο, αλλά πρέπει να έχεις και την επιθυμία και την αντοχή και τη διάθεση να αλλάξεις. Και επειδή είσαστε σε αυτή την ηλικία που είσαστε, πραγματικά ο χρόνος είναι μπροστά σας. Και αυτό ακριβώς θα πρέπει να το λάβετε υπόψη σας, γιατί μπορείς να ξεκινήσεις κάτι και αν αποτύχεις ή αν δεν σ' αρέσει, μπορείς να το αλλάξεις. Βέβαια, να ξαναγυρίσω σε αυτό που είπα προηγουμένως, αλλά να έχεις αποκτήσει και τις δεξιότητες, ώστε να μπορείς να πας από τη μία περιοχή στην άλλη και να προσφέρεις και στις δύο περιοχές. Και
αν μου επιτρέπετε άλλο ένα προσθέσω, πάλι να το γυρίσω στα θέματα του πλανήτη, μια αίσθηση ότι η ζωή δεν είναι μόνο οι επόμενες έξι μέρες ή έξι μήνες, αλλά είναι οι επόμενες δεκαετίες. Που αυτή η αίσθηση, το πώς παίρνεις αποφάσεις και τι σκέφτεσαι και πώς τα βλέπεις τα πράγματα, θα πρέπει να έχει ορίζοντα αρκετά μακροχρόνιο, που είναι ένα από τα απαιτούμενα για να καταλάβουμε τι γίνεται με τον πλανήτη μας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τι θα γίνει φέτος και του χρόνου, αλλά τι θα γίνει και σε 10 χρόνια και σε 20 χρόνια και πιθανόν που θα ήθελε κάποιος στην ηλικία σου να είναι σε 10 χρόνια ή σε 20 χρόνια. Ωραία. Κύριε να προσθέσω, κάτι πάνω σε αυτά, βεβαίως, και εγώ συμφωνώ και έχουμε και κάποιες προσλαμβάνουσες της ηλικίας μας. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που είπατε, ότι έχεις πολύ χρόνο μπροστά σου. Θα προσθέσω ότι έχεις και πάρα πολλές ευκαιρίες που παλιά δεν υπήρχαν. Παλιά έλεγες, σπούδασα γιατρός, θα είμαι γιατρός ως το τέλος της ζωής μου. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, δεν έχω επιλογές. Σήμερα έχουμε τόσες επιλογές που αυτό πολλές φορές μπορεί να είναι και από προσανατολισμός. Αλλά γι' αυτό μιλάμε. Ψάχνεις μέσα σου. Αυτό δεν μου έκανε. Πάντως, μη σταματήσεις. Αν πεις, θα κάτσω πίσω λίγο να σκεφτώ, να ψάξω, υπόθηκε πριν ότι πόσοι από εμάς καθόμαστε έστω και 10 λεπτά την ημέρα μην κάνοντας τίποτα και σκεπτόμενοι. Δεν ξέρω, δεν ρωτώ, μην το απαντήσετε. Αλλά πάλι το να σταματήσεις για να σκεφτείς, ούτε αυτό είναι καλό. Άρα δεν ξέρω πόσο συμπερδεύουμε, σου λέμε και το ένα και το άλλο. Εσύ θα επιλέξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσω και τις δύο απόψεις. Να προσθέσω κάτι όμως, γιατί όταν συζητούσαμε το μεσημέρι, εμείς οι δυο, το είπα, τυχαίνει να έχω μια εγγονή στην ίδια ηλικία. Και κάθε φορά που αρχίζουμε μια τέτοια συζήτηση, που λέμε, παραδείγματος χάρη, τι να προσέξετε εσείς, μια καινούργια που τώρα ξεκινάτε την καριέρα σας, τη ζωή σας, εν πάση περιπτώσει, η απάντηση είναι και ποιος σε ρώτησε. Ελπίζω όντως η δική σας γενιά να μας ρωτάει. Και βέβαια, αφού δώσουμε εμείς τις απαντήσεις, τις όποιες απαντήσεις από τις δικές μας εμπειρίες, να τις αξιολογήσετε και αν χρειαστεί να τις πετάτε. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο για τις απόψεις σας. Τελευταία ερώτηση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι σας εμπνέει και σας κινητοποιεί στη σημερινή ηλικία ώστε να παραμένετε ενεργοί και δραστήριοι, κύριε Λάλα? Κοιτάξτε, εκείνο που ασχολούμαι με το κλίμα και την κλιματική αλλαγή τώρα 30 χρόνια, 40 χρόνια, 50 χρόνια, εν πάση περιπτώσει, πολλά χρόνια. Και αυτή η περιοχή εξακολουθεί να τραβάει το ενδιαφέρον και να έχει πράγματα να μου προσφέρει και ελπίζω να έχω κι εγώ κάποια πράγματα να συνεχίζω να προσφέρω. Γιατί ανοίγουν συνεχώς καινούρια πεδία, δημιουργούνται καινούρια προβλήματα και πραγματικά, αν μπορώ κι εγώ να συνεισφέρω στα κάποια από αυτά τα προβλήματα να βρουν λύσεις ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιους δρόμους για να ξεκινήσει κάποια προσπάθεια, αυτό θα ήθελα να κάνω. Και σε αυτό το τομέα, πραγματικά, νομίζω ότι, όπως ο Μάνθος Σανταμούρης το πρωί ήδη έδωσε ένα απτό παράδειγμα το πώς η κατάσταση χειροτερεύει από μέρα σε μέρα και χρόνο σε χρόνο, πραγματικά εκεί νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει όλοι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και ειδικά εσάς, γιατί κακά τα ψέματα λέμε για θερμοκρασίες του 2050, δεν με αφορά. Εσάς όμως σας αφορά. Ευχαριστώ. Κύριε Ελένη Γαζή. Να αντιστρέψω την ερώτηση και να πω ότι σε φοβίζει. Αλλά ας μην το πιάσουμε έτσι. Γιατί εγώ έπιασα και κάποια πράγματα που υπόθηκαν στο προηγούμενο πάνελ. Ο κ. Φακιανόπουλος, το λέω καλά, ναι. Λέει να βλέπεις κάποιους να κάνουν 10 και να λες θα κάνω κάτι παραπάνω. Και αυτοί οι παραπάνω το ακούει και κάποιος τρίτος και κάποιος τέταρτος. Το πόσο σημαντικό είναι να είσαι πολλαπλασιαστής, να είσαι παράδειγμα, να είσαι κάποιος που σε αυτούς που λιγάκι παραπέουν θα πούν «Έλα μωρέ, αφού το κάνει αυτή, δεν το κάνω εγώ». Αυτό είναι σημαντικό, ναι. Να βλέπεις και άλλους. Οπότε, αν σε αυτή την ηλικία, όποια είναι, νομίζω είμαι πιο μεγάλη εδώ μέσα και καμαρώνω, αν σε αυτή την ηλικία μπορώ να πω ότι αν είναι δυνατό να σταματήσει, δηλαδή, what's next που λένε, τι θα κάνω δηλαδή.
Τα φυτεύω μαρούλια. Τα παιδιά μου μεγαλώσανε. Τα εγγόνια μου επίσης μεγαλώσανε. Και τώρα υπάρχουν τόσοι άνθρωποι γύρω που μπορεί κάτι να κερδίσουν από μένα και να τους το προσφέρω. Άρα συνεχίζουμε αντοχή, ανοχή, όλα αυτά. Τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν ακόμη. Και μου δίνει και θάρρος για να σκέφτομαι συνέχεια το ότι θα μεγαλώσω κάποια στιγμή σίγουρα, ταυτόχρονα στην ηλικία σας, και σκέφτομαι τι θα κάνω. Οπότε παίρνω τα παραδείγματά σας που μου λέτε από τη ζωή σας και χαίρομαι πάρα πολύ που σε τέτοια ηλικία ότι βρίσκετε πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε και είστε ενθουσιώδεις ακόμη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε τα πρότυπά μου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Απλά να σε ευχαριστήσουμε. Γιατί παρόλη τη μικρή ηλικία σου, νομίζω ότι διεύθυνες τη συζήτηση πάρα πολύ καλά και σε ευχαριστούμε και για τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ και εγώ για τις απαντήσεις. Εγώ θα σε ευχαριστήσω. Θα πω κάτι ακόμα. Όλα τα μηνύματα που δώσαμε και οι δύο είναι από την γενιά μας προς τις άλλες γενιές. Όμως, για να συνεχίσουμε και εμείς, αλλά περισσότερο οι άλλες γενιές, το ό,τι κάνουμε, πρέπει όχι μόνο να μας ακούει αυτή η γενιά, που δεν είναι εύκολο, δεν μιλάω προσωπικά, δεν είναι εύκολο, γιατί θα απαντήσουν «Who are you», ας πούμε, τι θα μου πεις εσύ, έχω εδώ και τα βλέπω όλα από σένα, θα μάθω. Όμως, θα θέλαμε εμείς που είμαστε στο χώρο των αμαρτωλών ΜΚΟ, εντός εισαγωγικών η λέξη, οι παρόντες εξαιρούνται, να μας ακούνε και λίγο οι θεσμοί που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Και όταν λέω οι θεσμοί, δεν μιλάω μόνο ούτε για το κράτος, ούτε μιλάω για τις δυνατότητες να έχουμε εργαλεία να κάνουμε αυτό που κάνουμε, που είναι και καλό και χρήσιμο και τι ωραίο, να έχουμε αυτά τα εργαλεία ειλικρινά και όχι σαν καμουφλαρισμένες άλλες προσπάθειες που θέλουν να δείξουν ότι να, και εμείς συνεισφέρουμε. Καθαρά, όπως είπε και η Μαρία Ιγανωτή. Έτσι, ευθέως. Κάνε μια προσπάθεια προς εκεί που χρειάζεται. Και αυτό που χρειάζεται είναι να δεις και να ψάξεις, να δώσεις χρόνο. Ποιοι κάνουν κάτι καλό και αληθινό. Και αν θέλεις, το βοηθάς. Αλλιώς θα μιλάμε εμείς και θα λέμε τι ωραία που τα κάναμε. Αλλά θα θέλαμε να είναι πολλοί αυτοί να πολλαπλασιάζονται, όπως υπόθηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα να μιλήσουμε σήμερα. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μοιραστήκαμε αυτή τη συζήτηση. Έτσι γρήγορα τελειώσαμε. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για το πάνελ μας, για τη Ράνια πάνω απ' όλα. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι σημαντικό. Στο σημερινό μας πρόγραμμα είχαμε υπολογίσει ότι χωρούν 100 ομιλητές. Πρέπει να είναι κανείς πολύ βλάκας για να έχει τέτοιες πεποιθήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Ένα πάνελ το οποίο μας έλειψε και θα έρθετε του χρόνου για να συζητήσουμε, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Δύση γερνάει. Και το παράδειγμά σας ως άνθρωποι καταιγιστικά δραστήριοι, χωρίς όριο, είναι απολύτως κρίσιμο, όχι σε επίπεδο σοφίας, μόρφωσης, καλλιέργειας, παραδείγματος. Έχει να κάνει με το μέλλον και την επιβίωση της Δύσης, η οποία είναι παντελώς ανέτοιμη σε αντίθεση με άλλους πολιτισμούς όπως η Ιαπωνία, στο να διαχειριστεί το ότι δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος 80 ή 90 ετών που είναι και θα είναι υγιής, να παροπλίζεται παντελώς άσκοπα. Σε μια κοινωνία η οποία μέχρι πολύ πρόσφατα, και νομίζω ότι ακόμη ισχύει, παρεμπόδιζε την εργασία μετά τη σύνταξη, σαν να είναι μια αμαρτία, χωρίς να αντιλαμβάνεται το ότι αυτός για το οποίο θα χρειαστεί να προετοιμαστούμε ως κοινωνία άμεσα. Σε μια Ελλάδα η οποία σε 2 δεκαετίες θα είναι 8,5 εκατομμύρια, είναι το ότι οι άνθρωποι όλων των ηλικιών, μέχρι την τελευταία του στιγμή, πρέπει να είναι παραγωγικοί, δημιουργικοί και χρήσιμοι. Και όχι επειδή είμαστε καλοί, επειδή το σύστημα υγείας, το συνταξιοδοτικό μας, και πάει λέγοντας και πάει λέγοντας, δεν θα μπορεί να διαχειριστεί αυτούς τους ανθρώπους. Τι θα τους κάνει, θα τους κλείσει στα σπίτια τους, σε κλουβιά, δεν ξέρω τι. Άρα λοιπόν, του χρόνου θα ξανάρθετε για να συζητήσουμε το πώς οι άνθρωποι μπορεί να είναι τόσο πετυχημένοι όπως εσείς, όχι επειδή σας θαυμάζουμε, αλλά επειδή έχουμε ανάγκη περισσότεροι άνθρωποι, αντί να κλείνονται στα σπίτια τους, σε μια χώρα που οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας κλείνονται στα σπίτια τους, να βρίσκονται στη δράση χρήσιμη για την κοινωνία και την εξέλιξή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ράνια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.